Λοιπόν, ελάτε κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε λοιπόν πίσω στα δικά μας και να πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχουμε λάβει και πολλά μηνύματα καλημέρα από εσάς. Καλημέρα λοιπόν να πούμε. Κοντά μας ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου η Real Estates. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα. Ο κύριος Μάνος Κρανίδης, εκπρόσωπος τύπου Πομιδά, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και να πούμε και μια καλημέρα, να βάλουμε έτσι στην παρέα μας τον κύριο Δομινίκο Πρίτη. Θα τον δούμε αμέσως τώρα, ο οποίος είναι ιδρυτής μιας πλατφόρμας MyRoomy, που έχει να κάνει λοιπόν με την συγκατοίκηση. Ένα θέμα το οποίο δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα, δεν έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ εμείς οι οποίοι μπορεί να ψάχνουμε σπίτι για να μπορέσουμε έτσι να βάλουμε τον εαυτό μας ή και κάποιους ανθρώπους δικούς μας. Και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ τι γίνεται λοιπόν και πώς μπορούμε να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία της συγκατοίκησης. Να ξεκινήσουμε όμως, κύριε Μπάκα. Ναι, πού έχουμε φτάσει, έτσι, δηλαδή. Αυτά. Γελάει, πάντως, ωραία ήταν όταν ήμασταν φοιτητές, είχαν και την πλάκα τους. Αλλά σαν να έχουμε μεγαλώσει τώρα, πραγματικά, κύριε Πρίτη. Θα σας πω, διαφωνώ λίγο με το που φτάσαμε, γιατί στο εξωτερικό το βλέπουμε λίγο ως αναγκαίο κακό, αλλά στο εξωτερικό είναι δεδομένο και όχι μόνο ως λύση ανάγκης, αλλά και ως λύση κοινωνικοποίησης, ας πούμε, και σε ηλικίες μεγαλύτερες από αυτές των φοιτητών, για παράδειγμα 35-40. Όταν λέτε λύσεις κοινωνικοποίησης, να γνωρίζουμε κόσμο. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι συγκατοικό. Αυτό είναι ο ένας μπαίνει, άλλος βγαίνει. Δεν είναι άλλο πράγμα. Και όμως υπάρχει ως λογική στην Ευρώπη. Υπάρχει στην Πολωνία που έμενα τα τελευταία 4-5 χρόνια, ήταν πραγματικά έτσι. Ναι. Δηλαδή κάποιος έχει το σπίτι του και μπορεί να δώσει το δωμάτιο, το δεύτερο δωμάτιο που μπορεί να υπάρχει μέσα για να πάω να μείνω εγώ, για παράδειγμα, και να είμαστε και οι δύο στο ίδιο σπίτι. Ναι. Ακριβώς, και έτσι και χρήματα μοιράζεστε και δουλειές μοιράζεστε, αλλά υπάρχει και η έννοια της κοινωνικοποίησης. Δηλαδή, γνωρίζονται νέοι άνθρωποι και δεν είναι μόνο δύο άνθρωποι. Ας πούμε στην Πολωνία, για παράδειγμα, που ανέφερε, υπάρχουν κτίσματα τα οποία έχουν 10 δωμάτια, τα οποία είναι 10 διαφορετικοί άνθρωποι που συγκατοικούν μαζί. Το οποίο είναι ένα βήμα παραπάνω από τη συγκατοίκηση, είναι το co-housing που λέμε. Αλλά κτίζονται πραγματικά τέτοια κτίρια για να μείνουν πολλοί άνθρωποι μαζί. Ναι, εντάξει, δεν το έχουμε τόσο εύκολα εδώ στην χώρα μας, η αλήθεια. Δεν είναι στη μανταλιτέ μας ακόμα. Ναι, είμαστε λιγάκι πιο πίσω σε αυτό. Κύριε Μπάκα, να έρθουμε τώρα σε εσάς. Τι γίνεται, σπίτια δεν υπάρχουν, αυτά τα οποία μαθαίνουμε, διαβάζουμε, δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει κάπως η εικόνα, εσείς θα μας πείτε. Αλλά από την άλλη, τιμές των ενοικίων στο Θεό, στα ύψη. Είμαστε σε μια εποχή όπου τη φετινή χρονιά κινούμαστε μια μεσοσταθμική αύξηση από 6 έως και 10% για εκείνα τα οποία είναι κατάλληλα για οικογένειες. Έχουμε μια συσσωρευτική αύξηση ζητούμενων μισθωμάτων από το 2018 στο 2022 που κυμαίνεται περίπου στο 37 έως και 42,1%. Συσσωρευτικά από το 2018 στο 2022 και μια επιπλέον αύξηση από 6 και 10% τη φετινή χρονιά. Βλέπουμε γενικά ότι τα ζητούμενα μισθώματα πολλές φορές αγγίζουν το σύνολο καλού μισθού, αν αφορά οικογένεια. Παράλληλα, βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια σε κόστος στέγασης για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είμαστε μια χώρα που δεν έχουν καθόλου την έννοια της κοινωνικής κατοικίας. Ξέρετε, πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα με στόχο την αναχέτηση του κόστους στέγασης. Ναι. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες έχουν απόλυτο δίκαιο στα αιτήματά τους που συζητούν συνέχεια για τη μείωση του φόρου όσον αφορά τα εισοδήματά τους. Και είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια εισαγωγικά τη λέξη, αν μου επιτρέπετε, διαφωνία ιδιοκτητών ενοικιαστών. Ποιος ευθύνεται? Εγώ θα σας πω ότι δεν ευθύνεται κανένας. Ούτε οι ιδιοκτήτες ευθύνονται, οι άνθρωποι που ζητούν αυτή τη στιγμή κάποια ενοίκεια. Ποιος ευθύνεται, διότι θα σας πω τόσο ακριβώς. Γιατί πολλές φορές τα κινητά τους είναι πλήρως ανακαινισμένα ή ακόμα και επιπλωμένα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουμε δει ότι έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις στα κινητά και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αναπληρώσει ένα ενοίκιο. Όταν θέλει κάποιος ένα μισθό 700-800 ευρώ. Από 700-800 ευρώ. Από εμείς κάναμε μια έρευνα σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων. Και λέμε, εάν κάποια στιγμή μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι, το οποίο είναι με δύο από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα. Ζητούμενη, 80 έως 110 τετραγωνικά. Η ζητούμενη τιμή μίσθωση σε περιοχές των νοτιών προαστίων, καταγράφουμε ότι 80% των ακινήτων, δηλαδή 8 στα 10 σπίτια, έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ. Ναι. Αυτές είναι οι ζητούμενες. Το που θα καταλήξει είναι κάτι άλλο αυτά. Αλλά να γνωρίζει ο κόσμος ότι 8 στα 10 σπίτια. Δεν θα καταλήξει καθόλου μακριά από το ζητούμενο, να ξέρετε, γιατί είναι μια περιπέτεια την οποία εγώ την έχω πρόσφατη. Δεν νομίζω ότι κάποιος ο οποίος γράφει μια τιμή κάπου, την κάνει για να κάνει. Τη γράφει για να κάνει παζάρια. Ανάλογα την τιμή. Πέφτει λίγο. Ανάλογα την τιμή. Ανάλογα το προφίλ του ενδιαφερόμενου είναι και αυτό. Αν τα 850 γίνουν 830. Έτσι. Δεν αλλάζει και κάτι. Εάν έχεις 30% αύξηση την πρώτη χρονιά, ας πούμε. Να τα. Και αυτό είναι διαπραγματεύσεις. Το πιο δύσκολο, να ξέρετε πάντως, δεν είναι μόνο αυτή τη στιγμή σε αυτούς που αναζητούν να βρουν κατοικία, είναι σε αυτούς που πάνε να ανανεώσουν το μισθωτήριο συμβόλαιο.
Δηλαδή, εμείς αυτό που καταγράφουμε τη φετινή χρονιά είναι ότι αυτοί που ψάχνουν να ανανεώσουν το μισθωτήριο συμβόλαιό τους. Λίγη τριετία, τετραετία, πενταετία, τριετία, εγώ θα σου πω. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αυξήσεις που πολλές φορές, θα μας το πει ο κ. Κρανίδης, υπάρχουν ιδιοκτήτες που ζητούν ακόμα και 25%. Δεν είναι για όλους το ίδιο πράγμα. Μην το συζητάμε. Αλλά καταγράφεται αυτό το γεγονός. Δηλαδή, δεν είναι μία περίπτωση μόνο, υπάρχουν περιπτώσεις πάρα πολλές. Υπάρχουν όμως και ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν μέσα μισθωτήρια συμβόλαια δεκαετίας, άνθρωποι που είναι εντελώς λογικοί, άνθρωποι που βλέπουν ότι ο νοικιαστής δεν κάνει ζημιές, ένας νοικιαστής που σέβεται το ακίνητο και την ιδιοκτησία και ένας νοικιαστής που είναι σωστός στις υποχρεώσεις του. Αλλά υπάρχουν και μια μερίδα ιδιοκτητών που βλέπουν το ακίνητο ότι είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα που αυξάνονται οι τιμές να κερδίσουμε το συντομότερο όσο πολλά χρήματα μπορούμε. Είναι μπερδεμένο. Μιλάμε για εκατομμύρια ιδιοκτήτες, εκατομμύρια. Είναι πολύ, δεν είναι μαζικό. Δεν μπορείς να ξέρεις. Πάντως δεν ακούγεται πολύ λογικό σε έναν άνθρωπο ο οποίος νίκιασε το σπίτι σου 1000 ευρώ πριν από 3 χρόνια με τις ανάλογες αναπροσαρμογές να έρθει μετά από 3 χρόνια, είναι μια τριετία και να του πει. 1250. Έχω και περιπτώσεις που το έχουν πει όμως δεν το έχουν. Δηλαδή τώρα μην πιάσουμε. Ναι, καλά, σίγουρα. Ακούστε να δείτε. Εδώ είναι δομικό το πρόβλημα. Η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Η προσφορά δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Σωστά. Και εκεί είναι το κλειδί. Μάλιστα, έχω εδώ δημοσίευμα και είναι και από στοιχεία της εταιρείας σας. Ξέρετε πόσα είναι τα κενά ακίνητα. Πόσα λέτε. Πόσα είναι. Χιλιάδες. Τα κενά. Ναι. Σήμερα κάναμε 900.000. 900.000. Εγώ λέω ότι είναι, τα μισά είναι μη δυνατά. Μη κατοικήσιμα. Ναι. Μη κατοικήσιμα. Υπάρχουν δηλαδή υπάρχουν τα μισά. 900... Και τι είναι αυτά δηλαδή. Που, τι... Είναι παλιά ακίνητα που θέλουν να ανακοίνει. Του δημοσίου, των τραπεζών. Πατημένα. Όλα μαζί. Λοιπόν, εκεί δημοσίου. Είναι όλο το κλειδί. Μαζί με την κοινωνική κατοικία. Εκεί είναι όλο το κλειδί. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα. Πολύ σημαντικό, ναι. Με κίνητρα, αν θέλετε και με ποινές και με ένα συνολικό πλαίσιο, το οποίο να δώσει αυτά και να τα βάλει στην αγορά. Κυρίως όμως πρέπει να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες ή οι επενδυτές να μπορέσουν να τα ανακαινήσουν. Για να σταματήσουμε να βλέπουμε και τέτοιες τιμές. Μια εικόνα. Ναι. Σκεφτείτε, το 2007 είχαμε 17 δις ευρώ εκδόσεις στεγαστικών δανείων. Το 2007 συνολικά. Ναι. Το 2023 δεν θα ξεπεράσουμε το 1,5 δις ευρώ. Που είναι και καλή χρονιά. Ακριβώς, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή ένας μήνας του 7. Ένα τρέλα ήταν και το άλλο τρέλα είναι. Ακριβώς, δηλαδή. Θέλει μια λογική. Αλλά εκεί είναι η λύση. Εμείς το λέμε συνέχεια. Πώς μπορεί, κύριε Κρανίδη, πώς μπορεί να προστατευτεί ο κόσμος που πάει. Δηλαδή, εγώ θέλω να ανανεώσω το συμβόλαιό μου. Από 1000 ευρώ θα μου ζητήσει 1250. Είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση. Κύριε Πρίτη, κάντε μου μια χάρη. Βρείτε μου ένα δωματιάκι κάπου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις. Μαζί. Για πείτε μου λοιπόν, τι βρίσκει κανείς αυτή τη στιγμή, πόσο κοστίζει, πόσοι μπορεί να μένουν στο ίδιο σπίτι. Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα. Θέλω να μας τα πείτε. Ουσιαστικά κολλάει πάρα πολύ η συγκατοίκηση με όσα είπαν οι προλαλητήσεις, γιατί πράγματι τα προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Δηλαδή υπάρχουν, αλλά δεν είναι διαθέσιμα. Mm-hmm. Οπότε αναγκαστικά κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν μαζί. Οπότε εκεί έρχεται και η συγκατοίκηση και όχι μόνο αναγκάζει τους ανθρώπους να μείνουν μαζί, αλλά απαντάει και στην ερώτηση του πώς θα πληρώσω ή αν είμαι καλός νικάρης κτλ. Γιατί δύο άνθρωποι ή τρεις άνθρωποι είναι πιο πιθανό να δώσουν και περισσότερα χρήματα, αλλά και να πληρώσουν σε σχέση με τη μία τσέπη, ας πούμε, ή το ένα πορτοφόλι. Σωστά. Οπότε, μοιράζω και τα έξοδα. Οπότε είναι περισσότεροι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα να πούμε και κάτι. Να μας πει λίγα τις τιμές. Στη φοιτητική στέγη έχει και μεγαλύτερο επίδομο. Ναι, σωστά. Πείτε μας λίγα, κύριε Πρίτη, να μην πάμε... Αν ενταχθούμε, εντάξει. Να μην έχουμε διεύθυνση δικαιούχων. Οι δικαιούχοι είναι οι ίδιοι. Δεν αλλάξανε δικαιούχοι. 50.000 δικαιούχοι, 50.000 δικαιούχοι είναι και τώρα. Δεν αλλάξαμε. Κύριε Πρίτη, να μην πάμε ούτε στη Βουλιαγμένη, ούτε στον Ασπρόπυργο, ούτε στην Κηφισιά, ούτε στο Κερατσίνι. Πάμε στο Νέο Κόσμο, ας πούμε. Πόσο μπορεί να κοστίσει ένα δωμάτιο να το νοικιάσεις σε ένα σπίτι με τρεις κρεβατοκάμαρες? Και τι άλλο παίρνεις μαζί με το δωμάτιο? Παίρνεις όλο το σπίτι ουσιαστικά δια δύο. Δηλαδή συνήθως υπάρχει ένας κοινόχρηστος χώρος, το μπάνιο ή δύο μπάνια, η κουζίνα που μοιράζονται οι δύο άνθρωποι κτλ. Και βέβαια είναι υπνοδωμάτιο το οποίο είναι δικό σου. Το υπνοδωμάτιο άρα είναι όλο δικό το σπίτι σου, εγώ μπάνιο χρησιμοποιώ. Μπάνιο και κουζίνα είναι κοινόχρηστα. Κοινόχρηστα, άρα το χρησιμοποιώ κανονικά. Ωραία. Ακριβώς. Ναι. Και μετά συνήθως είναι και αυτό που λέμε το all inclusive, δηλαδή ίντερνετ, ρεύμα, οποιοδήποτε άλλο φυσικό αέριο, οποιοδήποτε άλλο κόστος μπαίνει στην τιμή. Ναι. Οπότε όταν σου λέει θα δίνεις 300 ευρώ, είναι 300 ευρώ για να μένω, για το ίντερνετ μου, για το ρεύμα. Το πακέτο που λέμε. Ωραία. Ακριβώς. Και πόσο μπορεί να κοστίζει λοιπόν ένα τέτοιο πακέτο, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβουμε. Ένα all inclusive πακέτο σε ένα σπίτι το οποίο είναι πεντάρι, έτσι, στο Νέο Κόσμο. Πόσο μπορεί να κοστίζει? Από 300 μέχρι 500 ευρώ είναι μια τάξη μεγέθους για το άτομο, για τον έναν άνθρωπο. Και εκεί είναι και οι τιμές, ναι.
Και τα κοινόχρηστα είναι μέσα. Τα κοινόχρηστα είναι μέσα. Τα κοινόχρηστα. Α, είναι μέσα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Γίνεται ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιος είναι ο συγκάτοικος? Ξέρετε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα. Να το συζητήσουμε λίγο. Κοιτάξτε, άλλα δεν θα είναι να γνωρίζουν την Ελένα Τζολί, λογικά. Μακάρι να το πήγαινα και εγώ. Καπιούργιο και παραπάνω. Δεν θα με ξέρετε ποιο είναι στην ιστορία. Άρεσε ο τρόπος που σκέφτεστε. Εννοείται. Το κοινό είναι παραπάνω. Αλλά εγώ το συγκάτοικο. Όταν πα, ποιο θα είναι ο άνθρωπο. Εμεί έχουμε συνηθίσει πιο πολύ, οι δικοί μα μανταλιτέ, όταν αυτή τη στιγμή οι δύο παιδιά συγκατοικούν, γνωρίζονται. Ή έτρεπε στο σχολείο. Είναι μια οικογένεια. Ακριβώ. Οι οικογένειε μένουν μαζί στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχουμε εξοικειωθεί στο να πούμε στη διαδικασία, να πούμε σε μια αγγελία, όπως είσαι στην Αυστραλία ή στην Αγγλία, αφήσουμε και λέμε αναζητώ συγκάτοικο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εάν γιατί είναι διεθνής οικονομία, είναι διεθνής οικονομία. Μας βλέπω, κύριε Μπάκα. Ναι. Πούμε και σε αυτή τη διαδικασία. Είναι λίγο περίεργο. Πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση, συγγνώμη που επεμβαίνω, για την οικογένεια, γιατί η οικογένεια είναι η λέξη κλειδί. Στις μεσογειακές χώρες μένουμε συνήθως με άτομα του κύκλου μας. Όλη η οικογένεια μένει μαζί. Στην Ελλάδα μένει η οικογένεια μαζί. Εκεί το έχουμε. Ενώ αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς ουσιαστικά είναι να προσφέρουμε την ευκαιρία σε άγνωστους ανθρώπους να μπουν μέσα, να βάλουν ένα σωρό φίλτρα. Τύπου έχω γάτα, μου αρέσουν οι σκύλοι, είμαι vegan, είμαι LGBTQ, οτιδήποτε. Θέλω πρόσβαση αμαξιδίου, οτιδήποτε μπορεί να είναι η ανάγκη μου. Ούτως ώστε να έχουμε βάλει την πληροφορία για να γίνει σωστό ματσάρισμα και μετά να είμαστε να μπορούμε να προσφέρουμε ασφάλεια στους ανθρώπους που έχουν ένα μέλλον. Έχει τέτοια φίλτρα. Άρα είναι με κοινά χαρακτηριστικά. Ναι. Εγώ με σένα, για παράδειγμα, μπορεί να μην ταιριάζουμε να πάμε να συγκατοικήσουμε. Γιατί εσύ μπορεί να μην θες κατοικίδια και εγώ να θέλω. Κοιτάξτε πώς με κοιτάει. Είναι το μόνο σίγουρο. Το θέλω ποιος καθαρίζει. Φαντάζομαι να σου πει γι' αυτό. Το θέλω ποιος καθαρίζει. Πάντως είναι καλό να μην βάλεις Ολυμπιακούς με Παναθηναϊκούς, ας πούμε. Σε κρίσιμε ηλικία. Θα το δεις, από πριν θα το ξέρεις. Έτσι, από πριν θα το ξέρεις. Άρα υπάρχουν βασικά χαρακτηριστικά που θα ξέρω. Πολύ σημαντικό. Ότι στο σπίτι εκεί που θα πάω, πώς θα είναι ο συγκατοικός μου, ποια είναι τα στοιχεία του, τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Πώς είναι το σπίτι, πόσα δωμάτια έχει, αν είναι κοντά σε σούπερ μάρκετ, εκκλησία, πάρκο, σχολείο, οτιδήποτε. Υπάρχουν ένα σωρό χαρακτηριστικά και είναι στην ευχέρεια του ανθρώπου που βάζει την αγγελία να βάλει όσο περισσότερο θέλει, ούτως ώστε να είναι και καλύτερο το ματσάρισμα. Και αυτό έχει ξεκινήσει στη χώρα μας. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε άνθρωποι οι οποίοι μένουν έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, όπως μας εξηγήσατε, κύριε Πρίτη. Υπάρχουν πραγματικά και ξεκίνησαν και μάλιστα πριν από τους φοιτητές. Γιατί οι φοιτητές είναι πολύ βασικό target group, ας πούμε, αυτής της εφαρμογής. Πριν λοιπόν τους φοιτητές ξεκίνησαν. Σαν άνθρωποι εργαζόμενοι, άνθρωποι που μπορεί να έρχονται από άλλες χώρες για να εργαστούν σε εταιρείες στην Ελλάδα ή άνθρωποι, ας πούμε, από 25 μέχρι 35-40 χρονών που μπορεί να έχουν ζήσει στο εξωτερικό και να είναι πιο άνετοι με τη συγκατοίκηση, οπότε τους φαίνεται. Και να το νιώθουν λίγο διαφορετικά. Πάντως εδώ και φιλίες μπορείς να κάνεις, αλλά και έρωτες να προκύψουν. Πολλά, γιατί όχι. Να πω κάτι. Έχει, ναι, κύριε Μπάκα, θα μου αρέσει να πω ότι τον περισσότερο χρόνο είμαστε εκτός σπιτιού. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Είναι σημαντικό η συγκατοίκηση, αλλά δεν είναι η πραγματική λύση όσον αφορά το κόστος αναχέτησης αυτή τη στιγμή στη χώρα. Εκτός... Είναι παράλογο πάντοτε να συζητάμε συνεχώς, να διαπιστώνουμε συνεχώς την αύξηση των ενοικίων και να μην έχουμε ολοκληρωμένα πλαίσια στεγαστικής πολιτικής. Αυτό είναι. Σας το λέω πραγματικά. Δείξτε κάτι. Μήτε, αλλά σας είδα ότι όλοι διαπιστώσεις κάνουμε. Αυτό είναι κακό από μας. Εμάς μας αρέσει να υπάρχουν λύσεις. Αυτό είναι μια λύση. Να σας πω γιατί το αρέσει η λύση. Γιατί το πεντάρι στον νέο κόσμο δεν θα το πει. 1.500 ευρώ. Καταλαβες. Ενώ τώρα θα έρθει ο κύριος Πρίτης και θα του πει. Κάποια μέρα, πέντε αξίζει να δείξουμε μέτρα και πολιτικές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε τα αποτελέσματά τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές, συγκεκριμένα μέτρα. Είναι κοινωνική κατοικία. Ακριβώς. Κύριε Μπάκα, θα σας πω κάτι. Θέλω να κλείσω με μία λέξη. Να μου πείτε μία λέξη. Θέλει ο κύριος Πρίτης με μία λέξη, κύριε Κρανίδη. Αυτό πρέπει να παρακολουθήσουμε και από αυτή την εκπομπή. Κενά ακίνητα. Εκείνη το κλειδί όλων. Έχουν προτάσει. Μεγάλο το νούμερο. Μάλιστα. Έχουν προτάσει για αυτά που δεν μπορούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρίτη, και εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 9 και